πολύς λόγος η κουβέντα γίνεται τελευταία και θα γίνεται για τα επόμενα χρόνια, φίλες και φίλοι, την τεχνητή νοημοσύνη. Παρακολουθώ και εγώ τις εξελίξεις, παρακολουθώ και εγώ όλα αυτά τα δρόμενα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά το μόνο που μπορώ να καταλάβω είναι ότι υπάρχει μεγάλο μπέρδεμα. Ότι αυτό που θα μας κάνει περισσότερο από όλους είναι να μας δημιουργήσει μία ανία, να μας βγάλει εκτός ρυθμού, εκτός δημιουργίας, εκτός, να το πω έτσι, θετικής και όμορφης σκέψης. Θα τα βρίσκουμε όλα έτοιμα και θα γίνουμε ξαφνικά τεμπέληδες, έτσι δεν είναι? Τι ωραία να πατάς 2-3 πλήκτρα και μάλιστα τι πλήκτρα, φωνητικά. Θα λες, φτιάξε μου ένα, ξέρω εγώ, website που να έχει 5 ενότητες, 1, 2, 3, 4, μπαμπαμ, και θα σας κάνει μόνη σε αυτή. Οπότε, ποιος ο λόγος λοιπόν όλοι εμείς να κουραζόμαστε, να σκεφτόμαστε, να δουλεύουμε, να προσπαθούμε να γίνουμε δημιουργικοί, να παράξουμε έργο, αφού όλα θα μας τα κάνει η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία πραγματικά, άμα το καλό σκεφτείς, δεν είναι μονάχα ότι μπορεί να μας ελέγξει κάποια στιγμή. Να επέμβει δηλαδή το πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα είναι, και να πει ότι πας να κάνεις κακό, και αφού πας να κάνεις κακό, εγώ θα σε εμποδίσω. Θα την ταΐσουμε κι άλλο τεχνητή νοημοσύνη, θα την εξελίξουμε κι άλλο, έτσι μας λένε όλοι όσοι ασχολούνται με αυτή την δημιουργία. Άρα λοιπόν, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα? Τεμπέληδες, ανίσχυροι, χωρίς γνώμη, χωρίς σκέψη, θα τα βρίσκουμε όλα έτοιμα και στο τέλος θα μας αντικαταστήσει κιόλας η τεχνητή νοημοσύνη, αφού θα πει στους προγραμματιστές, κοίταξε να δεις, μπορούμε να φτιάξουμε αυτό έτσι, ξέρω εγώ, ας πούμε, να καλλιεργούμε τα χωράφια μόνοι μας, να μην έχουμε αγρότες. Θα φτιάξουμε και 2 ρομπότ να μπαινοβγαίνουν στα κοτέτσια, μην το γελάτε. Θα βάλουμε ήδη μπαρ, έχουν φτιάξει, πας στο μπαρ και λες, βάλουμε ένα μαρτίνι, ξέρω εγώ, και βάλουμε ένα καμπάρι και βάλουμε και ένα ουίσκι και μπαμπαμ, τα φτιάχνει μόνοι τους το ρομπότ. Ήδη υπάρχουν κάποια τέτοια μοντέλα και κυκλοφορούν, θα εξελιχθούν κι άλλο και θα μας απλασάρουν σε λίγα χρόνια. Και εμείς, τεμπελιά, εμείς θα πηγαίνουμε, θα παίζουμε στοίχημα, θα παίζουμε λότο, τζόκερ, να πιάσουμε τα πολλά τα λεφτά, θα είμαστε ειδικοί. Υπάρχουν άνθρωποι πραγματικά οι οποίοι γνωρίζουν και ασχολούνται πάρα πολύ ωραία με το στοίχημα και αναγνωρίζουν στατιστικά, μπορούν δηλαδή μεταξύ των αγώνων να βρούνε το όσο πιο κοντινό αποτέλεσμα σε αυτό που θέλουμε για να κερδίσεις. Και είναι πολύ σπουδαίο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και όμως αυτοί οι άνθρωποι ασχολούνται περισσότερο με το στοίχημα και τα παιχνίδια παρά με κάτι άλλο πιο δημιουργικό. Να τους πεις τώρα δημιουργικό, να τους πεις για αγάπη, να τους πεις για συνεργασία, να τους πεις για σεβασμό, κατανόηση, να τους πεις, γιατί να τους πεις, θα σε γράψουν τα παλιά τους τα παπούτσια ή θα σε πούνε εσύ τα ξέρεις όλα και εσύ τα λες όλα και εσύ τα κάνεις και εσύ τα ράνεις. Άρα λοιπόν ξεκινάμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη, η AI, πες την όπως θέλεις, το μόνο που θα μας δημιουργήσει είναι προβλήματα. Μια γενιά τεμπέληδων, αργόσχολων, που στο τέλος το μόνο που θα κάνεις είναι να πίνεις, να καπνίζεις, να χαλάς την υγεία σου. Και θα έρχεται με τα τεχνητή νοημοσύνη και θα σου λέει, αγαπητέ, κοίταξε να δεις, επειδή έχεις ανεβάσει πολύ τα έξοδα του ασφαλιστικού σου ταμείου, για κόψε μερικά πράγματα, για κόψε το κρεατάκι, κόψε το ζαμπονάκι, κόψε το τυράκι, γιατί ανεβάζει χοληστερίνη, και το ένα και το άλλο. Εσείς τι νομίζετε, ότι όλα αυτά για το δικό μας το καλό? Μα αφού το έχουν πει, ότι είμαστε άχρηστοι, ανίκανοι, είμαστε κατά κάθε της κοινωνίας και πρέπει να μας τελειώσουν, να μας πετσοκόψουν, να μας διώξουν από αυτόν τον πλανήτη. Αν μπορούσαν να το κάνουν, θα το είχαν κάνει κιόλας. Βλέπετε όλα αυτά που συμβαίνουν εσωτερικά θέματα, πολιτικές συγκρούσεις, διάφοροι οργανισμοί, δεν βγάζεις άκρη από πουθενά. Και το πιο σημαντικό που θέλω για να προχωρήσουμε τη σημερινή μας θεματολογία είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη κάνει κακό και στην δική μου εργασία. Δηλαδή, φτιάχνω ιστοσελίδες, ηλεκτρονικά καταστήματα, internet marketing, είμαστε μια ομάδα συνεργατών, υπάρχουν κάποια παιδιά, ο καθένας στο δικό του πόστο, στο designer, στο development, στη διαχείριση και στις εφαρμογές. Λοιπόν, και ένας από αυτούς μου λέει, πω, μου λέει, τεχνητή νοημοσύνη κάνει εκείνο, τεχνητή νοημοσύνη κάνει το άλλο. Τα έβαλα και μου έδειξε κάτι όμορφο και μου έβγαλε ένα πολύ ωραίο σχέδιο, άρα λοιπόν καμία δημιουργία. Προσέξτε λοιπόν πάρα πολύ, γιατί πολύ χρησιμοποιείται όλα αυτά που παράγει, που είναι ακόμα στα σπάργανα, είναι στο πρώτο στάδιο, να το πω, της εξέλιξης.
και επηρεάζετε οι ιστοσελίδες, τις δουλειές σας, οι οποίες δεν φαίνονται όμορφα. Αφήστε που υπάρχουν ιστοσελίδες που είναι πάρα πολύ δεκαετίας και μιλάω με ανθρώπους, Γερμανούς και Έλληνες, πιο πολύ Γερμανούς, αυτοί είναι οι πελάτες μου. Βλέπετε, εμείς οι Έλληνες έχουμε μία ψώρα. Έλα μωρέ που θα του δώσω και λεφτά. Έλα μωρέ να μας πει και ο Σωτήρης τώρα. Έλα μωρέ να μας πει και εκείνος να μας πει και ο άλλος. Και δεν ασχολούμαι πολύ με τους Έλληνες πελάτες, ώστε να έρθουν σε μένα. Όποιος θέλει μπορεί να συνεργαστούμε και να μιλήσουμε. Οι Γερμανοί λοιπόν πολλές φορές μου λένε, τώρα υπάρχει ιστοσελίδα που είναι 10 χρονιά, πάνω από 10 χρονιά. Και μίλησα με τον άνθρωπο και μου λέει, άστινα μου, εντάξει, αφού πάλι με βλέπουν έτσι. Λέω, ο ανταγωνισμός όμως είναι καλύτερος από εσένα. Δεν πειράζει τώρα που να δίνω λεφτά. Όπου φτάσαμε στα λεφτά, βλέπετε. Και εδώ στη Γερμανία ο κάθε μικρομεσαίος αρχίζει και το σκέφτεται και το υπολογίζει. Σου λέει τώρα, κάτσε, πού θα τα βρούμε τα λεφτά. Έτσι λοιπόν, φίλες και φίλοι, υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες κλείνουν χαμηλή τζίρι, χαμηλή αποδοτικότητα, χαμηλή αποτελεσματικότητα και ο κόσμος πηγαίνει σε επιλογές πιο πολύ σε Amazon, eBay, σε μεταχειρισμένα, δηλαδή ένα καλό ποδήλατο κάνει από 500 μέχρι και 1000 ευρώ και άμα βάζεις και τις μπαταρίες επάνω κάνει και 2 χιλιάρικα και 3 και δεν ξέρω και εγώ τι. Άρα λοιπόν, ας πει αγοράσει ένα ποδήλατο 1000 ευρώ. Ωραία, μετά από 2 χρόνια παίρνει κάτι άλλο και το πουλάει για 500. Και λες και εσύ, ωραία, 500 ευρώ με μπαταρία. Σε καλή κατάσταση, γιατί τα προσέχουν οι άνθρωποι τα αντικείμενα εδώ στη Γερμανία. Τα σέβονται δηλαδή και δεν είναι κακής ποιότητας τα μεταχειρισμένα. Άρα λοιπόν πας και παίρνεις ένα ποδήλατο που είναι 500 ευρώ από μια μικρή αγγελία που είναι στο eBay, που αλλού μπορεί να είναι. Ωραία, υπάρχουν πάρα πολλές ιστοσελίδες που πουλάνε μεταχειρισμένα προϊόντα. Άρα λοιπόν η αγορά πηγαίνει εκεί. Και εσύ λοιπόν τι κάνεις, τίποτα. Περιμένεις να έρθει ο άλλος να σου τάξει το χιλιάρικο ή τα διχιλιάρα για να μπορέσεις να πάρεις ένα ποδήλατο. Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Άμα δεν προστατέψεις την επιχείρησή σου επικοινωνιακά, μέσα στο ίντερνετ, με κάποιο marketing, με κάποια προώθηση, δεν θα πας πάρα πολύ μακριά. Πλέον όλοι ψάχνουμε μέσα στο ίντερνετ. Και υπάρχει κάτι άλλο ότι δεν καταλαβαίνετε, δεν καταλαβαίνουμε, να το πω έτσι, να βάλω και τον αυτό μου, μου λέτε ότι μιλάς πάντα για τους άλλους. Δεν καταλαβαίνουμε ότι κάποιος που θέλει να πάρει παπούτσια θα γράψει κόκκινα παπούτσια. Εάν εσύ δεν του δίνεις τη βοήθεια στη μηχανή, στη Google, να βγάλει την ιστοσελίδα σου μπροστά και να δει ο άλλος τα κόκκινα παπούτσια ή τα κίτρινα παπούτσια, τέλος πάντων, τότε θα βρεθείς πολύ χαμηλά στη βαθμολογία. Και άμα βάλεις κάποια τεχνητή νοημοσύνη να σε ανεβάσει, θα σε ανεβάσει μόνο για λίγο, γιατί θα το καταλάβει η Google και θα σε ρίξει μετά στα τάρταρα. Δεν θα σε βλέπει ούτε η μάνα σου, που λέει ο λόγος. Και πάρα πολλοί μικρομεσαίοι πηγαίνετε με πολύ μικρούς προϋπολογισμούς και λέτε, έχω μόνο 500 ευρώ ή έχω μόνο 300 ευρώ, κοπανάει ο άλλος ένα ρομπότ μέσα, σε πετάει για ένα μήνα 1000 εμφανίσεις, πληρώνεσαι 300-500 ευρώ και μετά η Google σου στέλνει μήνυμα, Google Analytics, που λέει ότι κάποια ανομαλία έγινε στο σύστημα. Έτσι λέει, ανομαλή. Πρέπει να το κάνω, να το βγάλω μια τέτοια σε έναν παλιό μου πελάτη που με ρώτησε τι είναι αυτό και του λέω, χα, τρεις λαλούν και δύο χορεύουν. Τι είναι αυτό, του λέω. Κάτι πήγες να κάνεις εσύ, δεν έκανα εγώ. Κάποιος φίλος σου, λέει, ή κάποιος άλλος manager στο ίντερνετ, σου βάλε κάποιο ρομποτάκι μάλλον για να επηρεάσει τη μηχανή. Οπότε από εκεί που είχες 1000 επισκέψεις, ξαφνικά πήγες στις 10.000. Και σου λέει το σύστημα, εδώ υπάρχουν κάποια ανομαλία. Και βέβαια αυτό αμέσως τραβήθηκε από ό,τι κατάλαβα, γιατί μετά οι επισκέψεις κατεβήκανε πάλι στο φυσιολογικό επίπεδο. Μην χαλάτε τις δουλειές σας. Για 100 και 200 ευρώ, μην εσείς οι μικρομεσαίοι που πρέπει να έχουμε τη δύναμη εμείς μεταξύ μας. Μην χαλάτε τις ιστοσελίδες, τα εμπορικά σας καταστήματα, τα ηλεκτρονικά καταστήματα. Μην τα χαλάτε για 100, 500 και 1000 like μέσα σε μια εβδομάδα και δίνεις στον manager μια 500 και λες, ώρα με ένα 500 πήρα 1000 επισκέψεις. Τις πήρες μια φορά και είναι ρομπότ, γιατί ο μέσος χρόνος παραμονής ήταν 16 δευτερόλεπτα. Δεν κάνω πλάκα, θα τραβήξω ένα screenshot να σας δείξω. 16 δευτερόλεπτα, 1500 θεάσεις, πώς να το πω, 1500 προβολές, τέλος πάντων, έτσι, επισκέψεις, 1500 με 16 δευτερόλεπτα. Μετά λέτε δεν πηγαίνει καλά. Βέβαια. Λοιπόν, προσπαθώ να βάλω τα πράγματα σε μία σειρά. Η τεχνητή νοημοσύνη προβλήματα θα μας δημιουργήσει, δεν θα μας εξυπηρετήσει. Εμείς όμως ερωτευόμαστε το κάθε τι βγάζουν και μας πουλάνε αυτοί. Το κάθε τι δημιουργούνε, ψαρώνουμε. Δηλαδή, λες, ας πούμε, Siri, δείξε μου τα αποτελέσματα του Champions League, παράδειγμα. Παπ, στα δείχνει. Η άλλη, πώς λέγεται, η άλλη, Cortana λέγεται η άλλη.
δεν ξέρω πώς λέγεται. Λοιπόν, δεν ασχολούμαι με τεχνητές νοημοσύνες και με ομιλίες, γιατί είναι σε πρωτόγονο επίπεδο ακόμα. Δείξε μου, ξέρω εγώ, την τελευταία επίδειξη μόδας Αρμάνι, πάρε να πούμε. Τι λέρε μεγάλε. Και εσύ ψαρώνεις και λες, πω. Δηλαδή, να το πω έτσι, η ευχαρίστησή μας ή ο θαυμασμός μας είναι στο απλά να πεις σε μια κινητή συσκευή, δείξε μου, ξέρω εγώ, τα χθεσινά αποτελέσματα του Λότο. Νομίζω, παιδιά, ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά. Αντί λοιπόν να σκεφτούμε κάτι έξυπνο, να ανταλλάξουμε μια ωραία πληροφορία, καθόμαστε λοιπόν και ασχολούμαστε με αυτά και τα θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Κι όμως αυτά είναι η επόμενη φυλακή μας. Ήδη πάμε στη φυλακή μας. Ήδη είμαστε φυλακισμένοι ανέκαθεν σε αυτόν τον κόσμο εδώ. Είμαστε φυλακισμένοι στον κόσμο της ύλης, στον κόσμο που δεν μπορούμε να φύγουμε από εδώ, δεν μπορούμε να φύγουμε από αυτόν τον πλανήτη. Όπως επίσης θα το κάνουμε κάποια στιγμή και θέμα για τα UFO. Τα UFO και γενικά τα άτια και τα πώς τα λένε δεν είναι έξω από τον πλανήτη, αλλά είναι μέσα στον πλανήτη. Μικρή θυμάμαι, λέγαμε ο ένας τον άλλον UFO και UFO. Νομίζω ότι τελικά έχει οριμάσει να πούμε την αλήθεια ότι εμείς είμαστε τα UFO και εμείς θέλουμε να επηρεάζουμε τις καταστάσεις επάνω στον πλανήτη. Είσαι σε μια επιχείρηση, θες να επηρεάζεις καταστάσεις. Είσαι ένας μικρομεσαίος επιχειρηματίας, θέλεις να επηρεάζεις και τον μάρκετέρ σου και τον πολιτή σου και την γραμματέα σου και τον ένα και τον άλλον. Να τους μανιπουλάρεις, πώς το λένε, να τους χειραγωγείς. Έτσι, εμείς είμαστε το πρόβλημα, φίλες και φίλοι. Δεν είναι ούτε η φύση, ούτε ο Θεός, ούτε ο κόσμος, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρώτο πρόβλημα σε αυτόν τον πλανήτη είμαστε εμείς ατομικά, πρώτα ως μονάδες. Εύχομαι αυτό το χάλι να σταματήσει και επιτέλους εμείς οι άνθρωποι να έρθουμε πιο κοντά και να συνεργαστούμε. Το λέω εδώ πέρα πάρα πολύ καιρό, εδώ πέρα είμαι εγώ. Έχουμε κάνει και μια ομάδα, προσπαθούμε να μεγαλώσουμε κι άλλο, αλλά δεν παίρνω μηνύματα, δεν έρχεστε, δεν συγκεντρωνόμαστε. Να μεγαλώσουμε, να αναπτύξουμε αυτή την ομάδα και να γίνουμε περισσότεροι και να δείξουμε το παρόν εδώ. Εγώ δεν θέλω να ασχοληθώ, δεν με νοιάζει, εγώ είμαι υποστηρικτικός. Εγώ απλά από εδώ θα λέω τα της ομάδας, το να δυναμώσουμε οι Έλληνες και να γίνουμε, επιτέλους να εμφανιστούμε στη Γερμανία και να γίνουμε γνωστοί. Γιατί δεν μας ξέρουν οι Γερμανοί. Έχουν μάθει μονάχα ότι οι Έλληνες είναι φοροφυγάδες. Δεν είναι όμως έτσι. Εδώ στη Γερμανία παράγουμε και δουλεύουμε όσοι βρισκόμαστε. Αλλά είπαμε, εγώ δεν με ενδιαφέρει για σένα ή δεν με ενδιαφέρει για τον άλλον. Και αφού δεν μας ενδιαφέρει να γίνουμε ομάδα ή να συνεργαστούμε, ξεχάστε το. Δεν θα πετύχουμε τίποτα. Βελτίωσε λοιπόν τη δουλειά σου, βελτίωσε την ιστοσελίδα σου, κάνε κάτι παραγωγικό. Αξιοποίησε όλα αυτά που υπάρχουν από την Google, από την Bing, από τις άλλες μηχανές αναζήτησης. Φτιάξε περιεχόμενο, φωτογραφίες και διόρθωσε λίγο την κατάσταση για να είσαι και εσύ πιο ανταγωνιστικός. Τώρα πάει και για φωτογραφίες. Να πούμε λίγο για το θέμα της Kate Middleton, που και εδώ στη Γερμανία ασχολούνται πάρα πολύ και το έχουν αναγάγει σε όντως συνωμοσίες θεωρίας. Μισώ αυτόν τον τρόπο σκέψης, δηλαδή οτιδήποτε και να πεις διαφορετικό, αμέσως λέει συνωμοσία. Ποια συνωμοσία ρε παιδιά, ποια συνωμοσία. Ό,τι και να έγινε λοιπόν για την πριγκίπισσα της Μεγάλης Βρετανίας, της Αγγλίας εκεί πέρα, ό,τι και να έγινε, να είναι καλά η κυριούλα, αλλά εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Στην καθημερινότητά μας δεν μας ενδιαφέρει. Παγκοσμίως και κυβερνητικά και συγκυβερνητικά σίγουρα θα υπάρχουν διάφορα θέματα, αλλά κάνει μόνη της Photoshop. Έχει τόσους ανθρώπους στην δούλεψή της, να το πω, υπηρετικό προσωπικό. Έκανε η ίδια Photoshop και μετά βγήκε λέει να πάει σε ένα μαγαζί με βιολογικά προϊόντα και κάποιος σε ένα αυτοκίνητο, έτσι τι ωραία, έτσι όλο το περπάτημα τέλος πάντων εκεί και αυτό το χαμόγελο. Και αφού είναι χαμογελαστή η πριγκίπισσα και πήγε να πάρει κολοκυθάκια εκεί βιολογικά προϊόντα και μελιτζάνες, γιατί λοιπόν δεν βγαίνει στην τηλεόραση, γιατί έτσι λένε τώρα εδώ στη Γερμανία, θα πρέπει να αποδείξει η Kate ότι είναι η ίδια και ότι είναι καλά βγαίνοντας στην τηλεόραση σε μια συνέντευξη. Αλλά κάτι συμβαίνει και επειδή λες κάτι συμβαίνει, αμέσως θεωρείς συνωμοσιολόγος. Καθίστε ρε παιδιά, λίγο να σοβαρευτούμε λιγάκι. Τι θα πει συνωμοσιολόγος, έτσι κατευθείαν, επειδή έχει μια άλλη πρόταση ο άλλος ή αντιδρά ή σου λέει ρε παιδιά μήπως συμβαίνει κάτι άλλο. Αμέσως τη λεζάντα.
και είμαστε τόσο αδύναμοι στην κριτική μας σκέψη, γιατί ο ρεντέχνη είναι νοημοσύνη πλέον, στην κριτική σκέψη να πούμε ότι ρε εσύ εδώ πέρα κάτι συμβαίνει. Και ακόμα και να έχεις μια άλλη άποψη, δεν θα την πεις γιατί λες άσε να μην με κατηγορήσουνε. Όχι, τι θα πει να σε κατηγορήσουνε. Λες την αλήθεια. Ότι εδώ πέρα κάτι συμβαίνει. Να βγουν λοιπόν οι Βρετανοί με το φλεγματικό, πώς το λένε, με το φλέγμα το βρετανικό και αυτά να τα χαζά, να βγουν και να μας πούνε την αλήθεια. Αλλά κοιτάξτε τώρα να δείτε ότι υπάρχουν άνθρωποι που από πίσω είναι επικοινωνιολόγοι, μάνατζερ, διαχειριστές κρίσης, άλλο και αυτό. Δηλαδή έχουμε γεμίσει κάτι ειδικότητες στον κόσμο. Εγώ θα προσπαθήσω να κάνω τον διαχειριστή βλακείας, να με προσλάβετε να διαχειρίζουμε τις βλακείες, γιατί τις ξέρω πάρα πολύ καλά. Έτσι, βάζω και ένα αυτό μέσα, όπως βλέπετε. Μια μου λέτε διάφορα. Ας μας πούν την αλήθεια. Αλλά δεν μας λένε την αλήθεια. Απέναντίας πετάνε κάτι εκεί πέρα φωτογραφίες, κάτι βίντεο. Άμα δεν μας παρασύρουν στα δικά τους, πιστεύω θα μας πούνε συνωμοσιολόγους. Γιατί αν όλοι πιστεύαμε αυτό το παραμυθάκι, δεν θα λέγανε για συνωμοσίες. Έτσι δεν είναι. Βάλουμε το μυαλό λίγο να σκεφτούμε, παιδιά. Πάμε λίγο στο επόμενο level, να ανεβαίνουμε λιγάκι. Δηλαδή όλη αυτή τη ξεφτύλα, δηλαδή την ξετσι, εδώ πέρα, εδώ στη Γερμανία. Άκουγα σήμερα στο ραδιόφωνο, ήμουν σε ένα ραντεβού, πήγα με το αυτοκίνητό μου και άκουγα στο ραδιόφωνο που λέγανε ότι τα ουκρανικά προϊόντα κάνουν πάρα πολύ μεγάλη ζημιά στα γερμανικά. Δηλαδή υπάρχει μια συμφωνία, δεν ξέρω τι κάνουν οι μεγάλοι, κουραφέξα, αλλά τέλος πάντων, φέρουν αγροτικά προϊόντα από την Ουκρανία για να ενισχύσουν την οικονομία της, καθότι ο Ζελέσνη θέλει χρήμα. Και πάμε λοιπόν και παίρνουμε όλοι ουκρανικά προϊόντα, αγροτικά προϊόντα, και εδώ τα αγροτικά τα γερμανικά, τα αγροτικά της Ελλάδας, τα αγροτικά της Ιταλίας, από την Ουκρανία που το Τσέρνομπιλ ακόμα καλά κρατεί, έχουν βάλει εκεί πέρα και τη σκεπή, εκεί το στέγαστο, εκεί το κλειστό αυτό και ακόμα ξερνάει ραδιοενέργεια, και εμείς παίρνουμε εδώ πέρα στην Ευρώπη ουκρανικά προϊόντα. Και πάμε πάλι, ερώτηση φιλοσοφική, ρητορική ερώτηση. Ποιος θα βοηθήσει την Ελλάδα μας άμα θα συμβεί κάτι με τους απέναντι? Αλλά όλα για την Ουκρανία, όλα για τον Ρώσο, μπράβο στο Ρώσο. Ξανά και άλλη πρόεδρια, βεβαίως η Ρωσία είναι αυτή τη στιγμή σε μια εμπόλεμη κατάσταση, έτσι δεν είναι? Εμείς αν είμαστε σε μια εμπόλεμη κατάσταση θα στηρίξουμε την ελληνική κυβέρνηση? Και οι Ρώσοι πολίτες στηρίξανε την κυβέρνησή τους. Όλα τα υπόλοιπα, όχι ότι και είναι καλύτερο παιδί και ο Βλαδιμίρος, έτσι, αλλά καθίστε όμως λιγάκι να έχουμε ισορροπίες. Δεν είμαστε τυφλό ποντίκια εδώ πέρα να ακούμε ό,τι μας λένε. Και ειδικά είναι ό,τι χειρότερο να μου λένε πώς να σκέφτομαι και τι να κάνω. Είναι ό,τι χειρότερο. Είναι σαν να λέμε ότι δεν μπορείς. Δεν είσαι, ας πούμε, οι ομάδες, παράδειγμα, του ελληνικού πρωταθλήματος. Λέμε τώρα έτσι. Γιατί να παίζουν 16 ομάδες, να παίζουν μόνο 5. Αφού οι 5 είναι δυνατές και έχουν τα λεφτά να κάνουν και μεταγραφές. Γιατί παίζουν 16 ομάδες, 18 όπως είναι. Ή και εδώ στη Γερμανία. Υπάρχουν ομάδες που δεν έχουν πάρα πολλά λεφτά. Δεν κατάλαβα. Γιατί πρέπει λοιπόν ο τελευταίος να αμφισβητήσει τον πρώτο? Εδώ στη Γερμανία μια τρίτη ομάδα, τρίτης κατηγορίας, η Saarbrücken, η οποία πήγε στον ημιτελικό του κυπέλου Γερμανίας. Έβγαλε τρεις ομάδες από την Bundesliga έξω. Και την πάγε μονάχου. Και σας ρωτάω τώρα εγώ έτσι. Γιατί να αμφισβητείς εσύ την κυριαρχία της Bayern μονάχου? Δεν κατάλαβα. Έτσι δεν είναι? Δεν μπορώ να αμφισβητήσω με επιχειρήματα μια κατάσταση πολιτική, οικονομική, επιστημονική, βεβαίως, να μην την αμφισβητήσω? Είναι κακό να αμφισβητούμε? Ο πρωταθλητής και ο νικητής βγαίνει μέσα από την αμφισβήτηση. Ότι εγώ είμαι πιο μικρότερος σε budget, πιο μικρότερος σε ποιότητα, πιο μικρότερος, αλλά έρχομαι στην έδρα σου να σε αμφισβητήσω. Αν μπορώ να σε κερδίσω, να σε κερδίσω. Και η χαρά μου θα είναι διπλάσια. Έτσι δεν είναι? Γιατί να μην αμφισβητούμε πράγματα? Δηλαδή τι σημαίνει να αποφασίζουμε και διατάσσουμε? Είμαστε, δηλαδή ζούμε σε μια χούντα έτσι εδώ πίσω, αλλά στα μάτια εμείς θα βλέπουμε μόνο δημοκρατία? Εδώ πέρα από τη Γερμανία προσπαθώ λοιπόν να σας πω και νέα γερμανικά, γιατί εδώ πέρα η κατάσταση δεν πηγαίνει καλά, είναι σε λιτότητα η Γερμανία, το ξέρετε αυτό, και η κατάσταση είναι δύσκολη για τους νέους μετανάστες. Άμα δεν ξέρεις γερμανικά, άμα δεν μπεις γρήγορα στο σύστημα, την έχεις βαμμένη. Οι πιθανότητες επιτυχίας είναι μηδαμινές, ειδικά μετανάστες του τύπου δεν ξέρω τη γλώσσα, μένω στο σπίτι του εργοδότη, μου πληρώνει εκείνος και μου δίνει και ξέρω εγώ 800 ευρώ στο χέρι. Μα 800 ευρώ και 1000,
μπορείς να τα καταφέρεις και στην Ελλάδα και μένεις και σπίτι σου. Γιατί πρέπει να έρθεις στη Γερμανία να παίρνεις 1000 ευρώ σε μια επιχείρηση και να σου λέει ο εργοδότης σου πληρώνω και το ενίκιο στο σπίτι. Για σκέφτε το λιγάκι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, είμαι ο Σωτήρης ο Μουζής και ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθείτε το καναλάκι μου. Εάν σου αρέσουν οι εκπομπές, κάνεις ένα like, κάνεις μια γραφούλα. Είχαμε κάποια τεχνικά προβλήματα την τελευταία εβδομάδα. 3 βίντεο δεν πήραν καθόλου ήχο, 3 βίντεο τα είπα, τα ξαναείπα. Αυτό είναι το τέταρτο που κάνω. Ξαφνικά οι κάρτες λένε ότι κι αν μπορεί κάποιος να με βοηθήσει, να με βοηθήσει, γιατί ξαφνικά βάζω την κάρτα, την SD κάρτα μέσα στην κάμερα, την Canon που έχω, και μου λέει ότι υποστηρίζεται από προστασία εγγραφής. Πήρα καινούρια κάρτα, πάλι το ίδιο μου λέει καινούρια κάρτα, την έκανα format, πάλι μου λέει το ίδιο. Έχω βάλει γύρω γύρω στην κάρτα, δεν την έχω εδώ πέρα, γύρω γύρω ένα ζηλοτέπ και την έβαλα μέσα και μου την πήρε ότι είναι εντάξει, και μπαίνω λοιπόν μέσα στο μενού και λέω ότι όλες οι φωτογραφίες δεν θα έχουν υποστήριξη εγγραφής. Πάλι όμως μου λέει ότι έχουν υποστήριξη εγγραφής. Παιδιά, άμα κάποιος ξέρει από φωτογραφικές μηχανές και από βίντεο, ας με βοηθήσει, γιατί δεν μπορώ να βγάλω άκρη πραγματικά. Θα αναγκαστώ να πάρω καινούρια κάμερα. Ούτως ή άλλως ετοιμάζομαι να πάρω ένα καινούριο κινητό τηλέφωνο με πολύ καλή κάμερα επάνω. Δεν σας λέω τι και πώς το ψάχνω. Επόμενη εκπομπή θα σας πω πώς το σκέφτηκα και γιατί πήρα αυτό το κινητό που έχω, που κοιτάζω αυτή την περίοδο. Ακούμε Web Radio Ελληνάδικο με την καλύτερη ελληνική μουσική, γιατί εμένα μου αρέσουν οι συνεργασίες. Εγώ συνεργάζομαι με τους συνανθρώπους μου, δουλεύουμε μαζί, κάνουμε πράγματα με την ομάδα του Web Radio Ελληνάδικο. Κάτι θα κάνουμε στο πρόγραμμα για να εμφανίζομαι και εγώ πιο, να με ακούτε δηλαδή, πιο συχνά, καθότι τα προγράμματα λίγο αλλάξανε. Η καθημερινότητα στη Γερμανία είναι πάρα πολύ δυνατή. Είναι ισχυρή, είναι σκληρή, είναι αδυσόπιτη, να το ξέρετε αυτό. Και αν έχεις λίγο χρόνο να αφιερώνεις στην προσωπική σου, να το πω, ξεκούραση ή στην οικογένειά σου. Και υποστηρίξαμε εδώ πέρα με το like σας, με το σχόλιο σας, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Παρεούλα κάνουμε να φανώ χρήσιμος και ωφέλιμος, θέλω, σε αυτά τα πολύ δύσκολα χρόνια, φίλες και φίλοι που ζούμε, όντως δυστοπικά χρόνια, και ο Θεός να βάλει το χέρι του. Ξεκινήσαμε 40 από τη Δευτέρα, ας κάνουμε λίγο νηστεία, δεν είναι κακό. Και κάπου διάβαζα μάλιστα ότι η διαλυματική νηστεία, λέει, κάνει κακό στον ανθρώπινο οργανισμό. Δεν αλλάζω θέμα, απλά πολλές φορές και εγώ, τώρα που κάνω την νηστεία, μετά τις 6 δεν τρώω τίποτα μέχρι την άλλη μέρα το πρωί. Και ξαφνικά βγαίνω και λέω ότι κάνει κακό. Κάνει κακό, λέει, η διαλυματική νηστεία. Δηλαδή να μην τρως για 12 ώρες, ας πούμε. Τώρα σοβαρά μιλάμε. Και το λένε επιστήμονες αυτό. Η νηστεία κάνει πάρα πολύ κακό, όπως και να την κάνεις. Η απομάκρυνση από ειδονές κρέατος, από ειδονές αγανάκια, γαριδούλες και εγώ δεν ξέρω τι άλλο, και φέτες και όλα αυτά που ανεβάζουν και τη χοληστερίνη, ας τα αφήσουμε τουλάχιστον για 40 μέρες στην άκρη. Ας κάνουμε την προσευχή μας, θα μας βοηθήσει λίγο στο μυαλό, να μας το κάνει λιγάκι, πώς να το πω, τρίτη μέρα που νηστεύω σήμερα και πραγματικά νιώθω το σώμα μου. Αλλά όμως το μυαλό είναι πιο ισχυρό από το σώμα. Είναι αγώνας όμως, φίλες και φίλοι. Γιατί όλα από εδώ ξεκινάνε, έτσι. Εμβρασμό ψυχής, λέει. Εμβρασμό ψυχής. Όλα από εδώ ξεκινάνε. Δεν ξεκινά από τον εγκέφαλό σου. Δεν σου λέω εγκέφαλος. Έλα, κουνί σου. Έτσι. Λοιπόν, εδώ ξεκινάνε όλα. Στο στήθος. Εδώ που είναι η καρδιά. Εδώ που εδράζεται και η ψυχή μας. Έτσι. Εδώ πέρα μέσα είναι όλα. Και τα χέρια μας είναι στο ύψος της καρδιάς, γιατί οι αποφάσεις μας και οι πράξεις μας είναι από εδώ πέρα. Αυτό δεν το βάζουμε να δουλέψει, αυτό μόνο Champions League να βλέπει, σουβλάκια να τρώει, χαβαλέ να κάνει και έλα μου ωραία, και φτώχεια θέλει καλοπέραση. Βεβαίως και η φτώχεια θέλει καλοπέραση, όχι όμως μόνο καλοπέραση. Υπάρχουν και άλλα πράγματα, φίλες και φίλοι, και τώρα με την νηστεία έχουμε την ευκαιρία λίγο να βάλουμε το μυαλό μας, όσοι μπορούμε από εμάς, να κάνουμε αυτή την προσπάθεια. Που θα μας λέει, έλα, φάει το σουβλάκι, τι ώρα που μυρίζει, έλα μωρό, ουφ ζαλίστηκα, ουφ κουράστηκα, ουφ δεν μπορώ, με έχει εξαντλήσει η νηστεία. Κι όμως, αν έχεις τα κότσια, το πρώτο βήμα για να μπορείς να επιτύχεις και σε αυτή τη ζωή, είναι αυτό, να μπορείς να ελέγξεις όλους αυτούς τους πειρασμούς, ειδικά στο φαγητό. Γι' αυτό έχουμε γίνει όλοι ντουλάπες, 500 κιλά, πάω στην αγορά να ψωνίσω ένα πουκάμισο και βλέπω XXX large. Δηλαδή σε λίγο θα. Δεν θα λένε XXX large, 3X δηλαδή. Θα λένε με το νούμερο 3L. 3XL ή 4XL, αν δεν το έχουν κάνει κιόλας. Λοιπόν, ας κάνουμε κάτι για μας.
για το πνεύμα μας, να διαβάσουμε λίγο, να νηστέψουμε λίγο, να κάνουμε λίγο αθλητισμό. Αθλητισμό έξω, παιδιά, στο πάρκο. Στο πάρκο, τζόκινγκ. Το να πάτε στο γυμναστήριο και μου κάνει τα βαράκια έξω στο γυμναστήριο ή μου σηκώνει στο πάγκο, αυτό δεν είναι τίποτα. Έξω, τζόκινγκ, να δουλέψει η καρδιά, να δουλέψει όλο το, το κυκλοφορικό, το σύστημα εδώ, τα αίματα, όλα, παιδιά. Πάμε λίγο γυμναστικούλα, μήπως και αλλάξει η κατάσταση. Αν και δεν το βλέπω, αλλά η ελπίδα, όπως ξέρετε, πεθαίνει πάντα τελευταία. Αυτά για μένα σήμερα, φίλες και φίλοι, να είστε όλοι καλά. Εύχομαι να μην έχω άλλα τεχνικά προβλήματα. Κάμερες, μικρόφωνα, κάρτες εγγραφής, δισκέτες και όλα αυτά. Και να τα ξαναπούμε με το καλό την Παρασκευή. Γερή και δυνατή πάντα, έτσι, καλή Σαρακοστή. Γεια και χαρά.